Νέο το οποίο διαφαίνεται σε ό,τι αφορά στον μεγαλύτερο φόρο της χώρας, με ορίζοντα τροποποίηση έως το Πάσχα, όπως αποκαλύπτει η ένατη μεταμνημονιακή αξιολόγηση που δόθηκε στη δημοσιότητα και φέρνει νέα δεδομένα για τον ένφια του 2021. Πρέπει να μιλήσουμε υποχρεωτικά ακόμα και στον πλαίσιο της πανδημίας για αναπροσαρμογή των τιμών ζωνών, να έρθουν αυτές πιο κοντά, γιατί αυτό το οποίο θα καταφέρουμε τελικά θα είναι να μειώσουμε τις ανισότητες οι οποίες προκύπτουν από το σύστημα. Ο φόρος που επιβάλλεται σε 6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να αναμορφωθεί υπό την αίρεση τυχών ανατροπών που μπορεί να προκαλέσει η εξέλιξη της πανδημίας και του lockdown στην οικονομία. Η έκθεση της Κομισιόν επανέφερε στο προσκήνιο το θέμα της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών. Πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι από το 2020 οι πιστοποιημένοι εκτιμητές είχαν αποστείλει τις εκθέσεις τους σχετικά με τις τιμές ζώνης, με τις εισηγήσεις για τις τιμές ζώνης. Με το 90% αυτό να έχουν αποσταλεί από το Μάρτιο, λίγο μετά το lockdown, και το υπόλοιπο 10% τον Οκτώβριο, όταν και άνοιξε πάλι η πλατφόρμα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουν συμφωνήσει κυβέρνηση και θεσμοί, στο Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να τρέξει η άσκηση της ευθυγράμμισης των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές που πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον προσεχή Μάρτιο. Συγχαίεται συνέχεια το ότι αύξηση των τιμών ζωνών, γιατί οι τιμές ζώνης στην πραγματικότητα πρέπει να ανέβουν σε πάρα πολλές περιοχές για να εξωθούν ή να έρθουν όσο δυνατόν πιο κοντά με τις αντικειμενικές, με τις πραγματικές αξίες, με τις αγοραίες αξίες, δεν θα συνεπάγεται άμεσα αύξηση τη φορολογική επιβάρυνση και στον ένφια των πολιτών, καθώς θα πρέπει να συνοδευτεί υποχρεωτικά από αναπροσαρμογή όλων των λοιπόν συντελεστών οι οποίοι επιστρέφονται στον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας. Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν πως κάποιες περιοχές αποτελούσαν μεγάλη τρύπα του φορολογικού συστήματος, το οποίο έως σήμερα κατάπινε τεράστιες αδικίες στη φορολόγηση ακινήτων σε σχέση με άλλες περιοχές και την αντικειμενική αξία των ακινήτων εκεί. Μην ξεχνάμε επίσης ότι η αύξηση της φορολογικής βάσης, γιατί θα εισαχθούν αυτές οι νέες 3.000 ζώνες μέσα στο σύστημα, θα μπορέσει να μειώσει στους περισσότερους τον ένφια που θα πληρώσουν, αν προφανώς συνοδευτεί η αναπροσαρμογή των τιμών ζωνών από αλλαγή των φορολογικών συντελεστών. Να αναφέρουμε ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για νέα μείωση του ένφια κατά 8%, ενώ το 2019 προχώρησε σε μεσοσταθμική μείωση του φόρου κατά 22%. Ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, καμπανάκι χτυπά κυρίως για τις περιοχές που έως σήμερα βρίσκονταν εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες ακινήτων εκεί να φορολογούνται πολύ χαμηλά σε σχέση με τα αστικά κέντρα, με περιοχές όπως η Αιγύρα, το Διακοπτό, η Βλασία Καλαβρίτων, η Λακόπετρα, η Κλητορία και η Δάφνη Καλαβρίτων, η Οβριά, η Ακράτα και τα Ροήτικα εκτός των άλλων, να εκτιμώνται υποφορολογημένα ως προς τον ένφια σε σχέση με άλλες περιοχές.